Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είναι μια βροχερή μέρα στον Καναδά. Είμαστε στον Καναδά, συγκεκριμένα στο Greek Town του Τορόντο. Αυτή είναι η οδός Danforth, η κεντρική οδός του Greek Town. Μιλάμε, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ελλήνων έξω από την Ελλάδα. Είπαμε πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τους Έλληνες της περιοχής, να ακούσουμε τις ιστορίες τους και τι έχουν να μας πούν. Φύγαμε! Είμαι ο Δημήτρης, καταρχάς. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Γιώργος Δημητρακόπουλος. Πόσο καιρό μένετε στο Τορόντο? Πάνω από 50 χρόνια. Ήρθα μικρό παιδί εδώ. Ήρθα 12 ετών. Εδώ τελείωσα σχολείο, πανεπιστήμιο. Και μετά άρχισα τις επιχείρηση μου εδώ. Γεια σου, καταρχάς, πώς σε λένε? Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Πόσο καιρό είσαι στο Τορόντο? Έχω 4 χρόνια. Μιλήσαμε με την Ντόρα και την Ειρήνη στο Αγάπη Greek Radio. Εγώ μεγάλωσα Ελλάδα μέχρι που ήμουν 13 χρονών και μετά μετακόμισα στο Τορόντο, οπότε είμαι λίγο αυτό το ενδιάμεσο, both are home. Εγώ πάλι γεννήθηκα μεγάλωσα στην Ελλάδα, ήμουν εκεί μέχρι τα 25. Και από ένα πολύ τυχαίο γεγονός, δηλαδή με κάλεσε η οικογένεια εδώ που έχω να πάμε διακοπές στο Μεξικό και έμεινα. Χαράλαμπο Τσεβελετίδης. Και πόσο καιρό μένετε στο Τορόντο? 9 μήνες. Από πού είσαστε στην Ελλάδα? Χιλκής. Α, και εσείς από... Βόρεια Ελλάδα, ναι. Η καταγωγή μου είναι λίγο περίεργη. Εγώ είμαι Μακεδόνας από την Πελοπόννησο. Α, για πείτε. Ναι, ο μπαμπάς μου από την Πελοπόννησο, εγώ γεννήθηκα στη Καστοριά. Άρα είμαι Μακεδόνας από την Πελοπόννησο. Είμαι από Βέρεια, Μακεδονία. Η οικογένειά σου είναι από εδώ? Η μητέρα μου είναι γεννημένη, μεγαλωμένη εδώ και μετά ζει στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε έρθει τα τελευταία 4 χρόνια όλοι μαζί, οικογενειακώς, λόγω της κρίσης. Το γραφείο μας είναι εδώ από το 1977. Είμαστε ένα από τα πιο αρχαιότερα γραφεία στο Τορόντο. Είμαστε specializing in Greece. Δηλαδή κάνουμε πακέτα για νεόνυφους, για Καναδούς, να επισκεφθούν την πατρίδα μας στην Ελλάδα που είναι τόσο όμορφη. Σαν μπαρίστα είμαι εδώ, δουλεύω με τον καφέ και τελευταία εδώ πέρα έχω ασχοληθεί πολύ με τον καφέ από ό,τι στην Ελλάδα, παραπάνω. Τι σας έφερε εδώ? Η ανεργία. Με 3 πτυχία και δημόσιος υπάλληλος, άνεργος. Τι έχετε τελειώσει? Μηχανολόγος. Παντού. Δεν έχει τι Βόρεια Ελλάδα, τι Θεσσαλονίκη, τι Κατερίνη. Παντού έχω κάνει αιτήσεις από ΑΕΔ. Τίποτα, δεν υπάρχει δουλειά. Έχετε οικογένεια εδώ και ήρθετε? Είναι στην Ελλάδα. Έχω 2 παιδιά και η γυναίκα μου είναι στην Ελλάδα. Πώς και αρχίσετε να ασχολιέστε με το ραδιόφωνο? Λοιπόν, το ραδιόφωνο για μένα άρχισε όταν ήμουν γύρω στα 19-20, σαν μια ιδέα. Γιατί υπήρχε ένα disconnect μεταξύ των Ελλήνων της παλιάς γενιάς εδώ στο Τορόντο και των πιο νέων. Το show με την Τώρα κάνουμε τα πάντα για Έλληνες καλλιτέχνες και τραγούδια ελληνικά. Το δικό μου το show έχει να κάνει, είναι TV, web TV, και έχει να κάνει με τους Έλληνες εκτός Ελλάδας ή τους Έλληνες από την Ελλάδα που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Το slogan μας είναι For the love of everything Greek. Yeah. Κοιτάξτε, ο Καναδός θέλει να πάει πρώτα στην Αθήνα, να δει λίγο την Ακρόπολη, να δει τα μουσεία και μετά να πάει στα ελληνικά νησιά να κάνει τις διακοπές. Οι νεόνυφοι που πηγαίνουν για γύρω στις 2 εβδομάδες, τα νησιά που θέλουν να δουν είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, Μήλος, Κρήτη, Πάρος, αυτά είναι τα γνωστά νησιά, τα συγκεκριμένα που θέλουν να δουν. Πώς φαίνεται εδώ σε σχέση με την Ελλάδα? Μπορώ να πω ότι είναι σαν ένα μεγάλο εργοστάσιο το Τορόντο, γενικότερα. Είναι πολύ κρύα, τελείως διαφορετική νοοτροπία, καμία σχέση με αυτά που μάθαμε και μεγαλώσαμε εμείς. Με τις αρχές ειδικά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέλλον, δεν έχουμε κράτος, πιστεύω. Εδώ πέρα υπάρχει μέλλον, υπάρχει κάποιο κράτος, αλλά δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Για μένα η Ελλάδα είναι fun. Για μένα η Ελλάδα είναι το καλοκαίρι, το να περνάς καλά. Το lifestyle που μπορείς να κάνεις στην Ελλάδα, το να περνάς καλά, δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά άλλου. Εντάξει, εδώ οι Έλληνες, τουλάχιστον οι νέοι,
αλληλοβοηθιόμαστε πολύ. Η παλιά είναι λίγο δύσκολη, παλιά μυαλά. Και σκέφτονται όπως εμείς βασανιστήκαμε για να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να βασανιστείτε και εσείς, δεν βοηθάνε καθόλου. Ελλάδα, δεν έχεις να εξελιχθείς, ας πούμε, σαν άνθρωπος, πιστεύω. Είσαι όλη τη μέρα θα δουλεύεις ή δεν θα μπορείς να έχεις αρκετά λεφτά να κάνεις κάτι παραπάνω για τον εαυτό σου, ειδικά με έχεις οικογένεια. Στη ζωή είναι ακριβότερη, όλα είναι πιο ακριβά, αλλά εδώ ανταμείβεσαι για όλα. Έχει ευκαιρίες, δηλαδή αν χρειαστεί να κάνεις κάτι και δεν πετύχει, έχεις ευκαιρία να κάνεις κάτι άλλο. Δεν πέτυχε αυτό, πάλι έχεις ευκαιρία να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, έχει πολλές δουλειές, αρκεί να έχεις θέληση. Μου λείπει η Ελλάδα, αλλά μπορώ να σου πω ότι κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, η εκπομπή είναι για την Ελλάδα. Διδάσκω σε ένα ελληνικό σχολείο και έχουμε πάρα πολλά ελληνικά σχολεία εδώ στο Τορόντο. Πάρα πολλά. Κάνουμε θέατρα ελληνικά. Δηλαδή, μπορεί σε 2 μήνες να έχει να πα σε 5 ελληνικά θέατρα. Η διαφορά του Καναδά από την Αμερική είναι ότι στο Καναδά είσαι πρώτα Έλληνας και μετά είσαι Καναδός. Ενώ στην Αμερική μου κάνει το αντίπωση το αντίθετο. Έχω listeners που μας ακούν από την Αμερική. Και μια φορά τύχει να μιλάω με μια κυρία και τη λέω: α, είστε Ελληνίδα? Και μου λέει: δεν είμαι Ελληνίδα, εγώ είμαι American. Οι γονείς μου είναι από την Ελλάδα. Τι σας λέει περισσότερο από την Ελλάδα? Τα παιδιά μου. Εντάξει. Τα παιδιά, η οικογένεια. Πότε θα τα ξαναδείτε? Δεν ξέρω. Είμαι 9 μήνες εδώ και αμφιβάλλω να τα δω και φέτος. Άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek έφτασε στο τέλος του. Μιλήσαμε με την ελληνική κοινότητα στο Τορόντο, μάθαμε τις ιστορίες τους και ακούσαμε τις εμπειρίες τους και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και ένα σουβλάκι αλλά καναδέζα. Το δικό μου είναι vegetarian, γιατί καλά είμαι vegetarian. Έχει και πασταλιά, ας πω πω. Μακάρι να κάνανε τα βετσιλένια σουβλάκια στην Ελλάδα τόσο καλά. Η Μαριλού δοκίμασε το δικό της μαγείρι χειρινό και έχει καλύτερα να πει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο, από μαγνητοφωνήσεις, για δραστικές ασκήσεις στο Quizlet και πολλά άλλα καλούδια. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο του Easy Greek και ελπίζουμε να σας δούμε και στο επόμενο. Γεια σας από το Τορόντο.